Σας καλωσορίζω στην τακτική μας συνεδρίαση, την πρώτη οποία γίνεται μετά από μία συμφωνία πολυσήμαντη και τολμώ να πω χωρίς προηγούμενο για την χώρα, την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Πρόκειται για μία εξέλιξη, η οποία προφανώς και θωρακίζει τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς συνοδεύεται και από την προμήθεια τριών υπερσύγχρονων φρεγατών για το στόλο μας, σε συνέχεια μάλιστα των 24 μαχητικών Ραφάλ που ενισχύουν την πολεμική μας αεροπορία. Ωστόσο, τα ποιοτικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επιλογής την καθιστούν, πιστεύω, πολύ βαθύτερη μιας συνηθισμένης διμερούς συνεργασίας. Όπως και πολύ ευρύτερη, μίας υπερεθνικής σύμπλευσης, γιατί από την μία πλευρά αυτή η νέα εταιρική σχέση των δύο χωρών προβλέπει σαφώς ρήτρα αμυντικής συνδρομής αν μία από αυτές δεχθεί επίθεση από τρίτο παράγοντα, ενώ από την άλλη διαμορφώνει στην πράξη ένα αναβαθμισμένο, συμμαχικό τετελεσμένο στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια δυναμική συμφωνία υπέρ του εθνικού συμφέροντος, το παρόν, αλλά και υπέρ της αυτόνομης ευρωπαϊκής προοπτικής στο μέλλον. Ένα μεγάλο άλμα για μια πιο ισχυρή Ελλάδα και ένα πρώτο βήμα για μια πιο ανεξάρτητη και δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και μια πρωτοβουλία που κάνει ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο αποτελεσματική την μεσογειακή πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Συνεπώς, μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία υπηρετεί πολυεπίπεδα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Περισσότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και την Πέμπτη στην Βουλή, όπου η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση και κύρωση την ελληνογαλλική εταιρική σχέση. Σήμερα, πιστεύω ότι αξίζει σύντομα να συγκρατήσουμε δύο ακόμα στοιχεία αυτής της νέας συμφωνίας. Πρώτον, ότι εκτός από το αμυντικό, έχει και ένα θετικό οικονομικό αποτύπωμα. Γιατί ενώ στήχησε πολύ λιγότερο από τα ποσά της αρχικής προσφοράς, η προμήθεια αυτή μπορεί να υπηρετηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο διαθέτουμε. Δηλαδή, περισσότερο αξίζει και λιγότερο κοστίζει. Και δεύτερον, φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο μιας μεγάλης πρωτοβουλίας της Ευρώπης του αύριο, δίπλα στην μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ηπείρου, θέτει το πρώτο θεμέλιο ώστε η αμυντική δυνατότητα της Ένωσης να αντιστοιχηθεί με την οικονομική της ισχύ. Ενώ παράλληλα, απλώνει και την επιρροή του ΝΑΤΟ. Έτσι, η πατρίδα μας γίνεται στο εξής, όχι μόνο δέκτης συμμαχικών εγγυήσεων, αλλά και δυναμικός πάροχος ασφάλειας με προβολή στη Μεσόγειο και πέραν αυτής. Η μέρα, ωστόσο, σήμερα είναι και διπλά σημαντική, καθώς συμπίπτει με την 47η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Την τιμούμε, λοιπόν, θωρακίζοντας την άμυνα και τις συμμαχίες μας, φροντίζοντας όμως πάντα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και να μας παρουσιάσει το Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2022. Θα μιλήσουμε όμως και για τα κίνητρα για την ενίσχυση, τη συνένωση, τη μεγένθηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για τις προοπτικές της οικονομίας την επόμενη διετία. Αυτή και μόνο η ατζέντα προοπτικής νομίζω ότι απαντά και στους ψευτολεονταρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εκλογών. Γιατί, όπως έχω πει επανελειμμένα, αυτές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, όμως, κλείνει μία γόνιμη διετία, εγκαινιάζοντας μία νέα, ακόμα πιο αισιόδοξη για όλους. Και αυτή, μάλιστα, θα έχει και έναν ευρύτερο ορίζοντα. Η σχετική παραφιλολογία, λοιπόν, είναι και άκερη και άκερη. Θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι και διαβρωτική για τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε.
Γι' αυτό και σε όλη αυτή την καινολογία εμείς απαντάμε με εργασία. Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, όχι μόνο γιατί το έργο μας αντανακλάται ήδη στην συνολική ανάπτυξη. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να αναθεωρήσουμε στο 6,1 την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη του 2021. Αντανακλάται η δουλειά που κάνουμε όμως στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους, στις περισσότερες δουλειές, στις νέες επενδύσεις. Αλλά γιατί ξέρουμε πια ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε ένα τόπο που θα ευημερεί με πολίτες οι οποίοι θα προκόβουν. Αυτό σημαίνει για εμάς ανάπτυξη για όλους και αυτές τις πρωτοβουλίες ανά τομέα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αμέσως μετά. Είναι δράσεις που καλούμαστε όχι απλά να υλοποιούμε, καλούμαστε και να αναδεικνύουμε. Γιατί πράγματι μέσα στα πάρα πολλά τα οποία γίνονται υπάρχουν πολύ σοβαρές τομές οι οποίες χάνονται στη ροή της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για τον προσωπικό βοηθό, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η νταντά της γειτονιάς για την εργαζόμενη μητέρα, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, τα δικαιώματα του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές που θα εξετάσουμε σήμερα, είναι μέτρα τα οποία πρέπει να γίνονται γνωστά δίπλα στις κεντρικές μας μεταρρυθμίσεις. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι βρισκόμαστε σήμερα μετά από μία συμφωνία εθνικής σημασίας η οποία ξεπερνά τον τρέχοντα χρόνο. Και έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση οικονομικής και κοινωνικής αναγέννησης που επίσης διαπερνά τις συνταγματικές θητείες. Από σήμερα, συνεπώς, όλοι μιλάμε λιγότερο δουλεύοντας περισσότερο.